Έχω εργαστήριο, κύριε καθηγητά. Πρέπει να φύγω. Ξέρεις για ποιο λόγο σε θέλω, έτσι. Αναστασιάδου, δεν τα πας καλά. Συγγνώμη. Τι να το κάνω το συγγνώμη, Αναστασιάδου. Πες μου, τι να το κάνω. Γιατί δεν σε βλέπω να τελειώνεις την ιατρική. Κάθισε. Ξέρεις τι ζητάω από σένα μόνο. Μπορώ να σε λέω Νίκη, μου το επιτρέπεις. Ο λόγος που θέλω να σε βοηθήσω είναι επειδή σε νοιάζομαι. Με λίγη καλή θέληση από μέρος σου, όλα μπορούν να βελτιωθούν. Στο χέρι σου είναι. Ναι, αυτό είναι σεξουαλική παρενόχληση. Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας. Κάλεσε στη γραμμή SOS 15900. Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Αν συμβεί μια φορά, είναι πιθανό να ξανασυμβεί. Η βία δεν δικαιολογείται. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λειτουργεί τον ξενώνα φιλοξενίας για τις γυναίκες θύματα βίας και τα παιδιά τους. Ο ξενώνας φιλοξενίας παρέχει στέγη, σίτιση, 24-ωρη φύλαξη, κοινωνική και ψυχολογική στήριξη, διασύνδεση με υποστηρικτικές υπηρεσίες και φορείς. Ξενώνας φιλοξενίας Δήμου Θεσσαλονίκης. Γιατί η βία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, αλλά κοινωνική. 24-ωρη γραμμή SOS 15900. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.